ποια είναι η άποψή σας, αν έπρεπε να ανοίξουν τώρα τα σχολεία, πώς έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία και αν συμφωνείτε με αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι το τελευταίο πράγμα που δεν πρέπει να συμβεί είναι να μην ανοίξουν τα σχολεία. Ασφαλώς και πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, κύριε Σιωμόπουλε, για πολλούς και ευνόητους λόγους. Το ζήτημα δεν είναι αν θα ανοίξουν στις 7 ή στις 14, το ζήτημα είναι με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν. Και εδώ έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις, πάρα πολλούς προβληματισμούς και είναι δικαιολογημένη και η ανησυχία των γονιών γύρω από αυτούς τους όρους με τους οποίους ανοίγουν τα σχολεία. Τι θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν το Μάη με πολύ λιγότερα καταγεγραμμένα κρούσματα καθημερινά στα σχολεία να είχε μπει πλαφόν 15 μαθητών ανά τμήμα και τώρα όπου είναι ο αριθμός αυτός τριψήφιος να επιτρέπεται η λειτουργία ενός τμήματος σχολικού με 20, 25, ακόμη και περισσότερα παιδιά. Οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί δεν πείθουν κανένα. Ακόμα και η επιστράτευση ειδικών επιστημόνων νομίζω ότι δεν είναι καθόλου... Βαρύς χαρακτηρισμός. Δεν... Επιστράτευση των επιστημόνων. Δηλαδή τι, τους βάζει η κυβέρνηση να λέει αυτά που θέλει. Είναι σκληρό αυτό. Ακούγεται σκληρά. Εντάξει, η εθελοντική τους επιστράτευση γύρω από την εξυπηρέτηση αυτής της πολιτικής. Πώς να το πει κανείς. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου πιστική. Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται τρία πράγματα, κύριε Σιωμόπουλη. Χρειάζονται καταρχήν αίθουσες. Είχε το χρόνο η κυβέρνηση να βρει αυτές τις αίθουσες. Ο χρόνος δόθηκε και με το παραπάνω από τη συμπεριφορά του κόσμου, η οποία ήταν πράγματι υποδειγματική στην πρώτη φάση της πανδημίας. Ο χρόνος αυτός δεν αξιοποιήθηκε καθόλου, πέρασε έτσι στον ντούκου. Μάλλον αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση, γιατί ειδικά στην εκπαίδευση πέρασε 2-3 νομοσχέδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα αντιεκπαιδευτικά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη. Μην το πιάσουμε τώρα, γιατί δεν είναι, είναι το θέμα μια σήμερα. Άλλη συζήτηση. Ακόμα και τώρα μπορούν να βρεθούν αίθουσες. Υπάρχουν κλειστά σχολεία, τα οποία είναι πάνω από 2.000 όλη τη χώρα. Μην τα βάλουμε όλα στο τραπέζι για να υπάρχουν γίνει και ένα αίθουσες, διάλογο. Υπάρχουν αίθουσες, βιβλιοθήκες. Υπάρχουν αίθουσες. Αν κινηθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Δήμους, μπορούν να βρεθούν. Θα χρειαστούν φυσικά περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Είναι αυτονόητο και θα χρειαστούν, και αυτό που χρειάζεται μια προσοχή ιδιαίτερη, θα χρειαστούν και πολύ περισσότερες καθαρίστριες και καθαριστές. Ούτως ή άλλως ο κύριος Κυρανάκης θα απαντήσει συνολικά. Στο προηγούμενο κύριε Αμανατίδη. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η συζήτηση. Ωστόσο, θα ήθελα ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτά που είπε λίγο πριν ο κύριος Κυρανάκης, ότι η κατάσταση δεν είναι διαφορετική από αυτή που ήταν το Μάη, απλώς τώρα γίνονται περισσότερα τεστ. Δεν ισχύει αυτό, γιατί βλέπουμε ότι παίρνονται αποφάσεις για αλλεπάλληλα lockdown σε τοπικά διαμερίσματα, στο Ηράκλειο, στη Χαλκιδική, στον Πόρο παλιότερα, στη Μύκονο, εδώ και εκεί. Συνεπώς, δεν έγινε συνεπώς. Περιορισμοί είναι. Περιορισμένα. Εντάξει, μην στέκεστε τώρα στη λέξη. Εγώ μιλάω τώρα για τους περιορισμούς. Αυξημένα περιοριστικά μέτρα, τα οποία βεβαίως αποδεικνύουν από μόνο τους ότι δεν είναι η ίδια η κατάσταση που ήταν το Μάιο. Όμως, για να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια, νομίζω ότι υπόθηκε χτες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος σε σχέση με το ζήτημα των σχολείων είπε ότι η αύξηση των αιθουσών, η αύξηση των εκπαιδευτικών και των καθαριστριών, είπε ότι είναι τεχνικά αδύνατο και οικονομικά δυσβάστακτο. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πολιτική η διαχείριση της πανδημίας. Τα είπε όλα ο κύριος Γεραπετρίτης και η διαχείριση αυτή της πανδημίας γίνεται με κριτήριο όχι τις λαϊκές ανάγκες που θα έπρεπε για να να ξοδευτούν πολλά περισσότερα χρήματα, εκατομμύρια από αυτά που τριγυρνούν και γυρίζουν λέω πάνω από τα κεφάλια μας. Αν τα ξοδεύαμε όλα μαζί, δεν θα έμενε τίποτα για εγώ. Εγώ λέω για αυτά που θα πρέπει να ξοδευτούν, για αυτά που θα πρέπει να δαπανηθούν καλύτερα για τις λαϊκές ανάγκες, για την παιδεία, για την υγεία. Γιατί η κυβέρνηση, όπως δεν έκανε τίποτα για να εκπληρώσει τους στοιχειώδους όρους λειτουργίας των σχολείων, το ίδιο δεν έκανε τίποτα σχεδόν και για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πέρα από ορισμένες. Να θυμηθούμε λίγο σε πόσες μέρες λειτουργεί το ψηφιακό σύστημα. Πέρα από ορισμένες. Σε πόσες μέρες, κύριε Δελή, στήθηκε από την αρχή ως το τέλος το ψηφιακό σύστημα για να μπορούν να συνεχίσουν οι τάξεις. Το θέμα είναι αν είχε όμως. Σε πόσες μέρες έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα. Έχετε δει ποτέ ένα σύστημα να ξεκινάει. Τώρα πάμε στην αρχή της πανδημίας. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Την υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Σιωμόπουλε. Ρωτήστε κανένα εκπαιδευτικό να σας πει τι προβλήματα είχαν χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα, πόσο έπεφτε συνέχεια. Απλώς όμως βλέπουμε και τι προσπάθεια κατέβαλαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
θυμόμαστε τώρα, εσεί δεν προκρίνετε την δίκη. Σα ανησυχεί η στάση του Ερντογάν. Και τι πρέπει να γίνει για να συνετιστεί, να κάνει πίσω, να το πω έτσι. Η στάση του Ερντογάν, η στάση τη Τουρκία, η στάση τη αστική τάξη τη Τουρκία, τη οποία η τακτική και η στρατηγική είναι η ίδια εδώ και δεκαετίες. Βεβαίως τώρα εκδηλώνεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, με ακόμα μεγαλύτερη προκλητικότητα και επιθετικότητα. Ανοιχτή, ανοιχτή τώρα πια. Όμως όλο αυτό, κύριε Σιωμόπουλε, γίνεται αν όχι με την ενθάρρυνση, τουλάχιστον με την ανοχή των λεγόμενων συμμάχων της, της χώρας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος βλέπει ότι η Τουρκία βρίσκει και τα κάνει. Έχει από πίσω, είναι σαν να τις, με τις επιλογές τους, με τις αποφάσεις τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, οι οποίοι μιλάνε ανοιχτά για διαμφισβητούμενα ύδατα, την ώρα που εμείς μιλάμε για τα ευρωπαϊκά, για παράδειγμα, σύνορα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για αμφισβητούμενα ύδατα, όσο και αν επιμένουμε εμείς. Συνεπώς, πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο που μας ακούει. Όχι αυτή η κατάσταση, η οποία τη βλέπει, όπως είπα, όλος ο κόσμος, αλλά γιατί η ελληνική άρχουσα τάξη, το ελληνικό αστικό πολιτικό σύστημα κάνει αυτές τις επιλογές, γιατί είναι επιλογή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας να συμμετέχουν σε αυτές τις ενώσεις, σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, έτσι ώστε να πάρουν ένα κομμάτι, να παίρνουν ένα κομμάτι από τη Λία. Αυτό όμως είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Επικίνδυνο παιχνίδι για τους λαούς, επικίνδυνο παιχνίδι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, γιατί μπαίνουν ακριβώς στη μέγγενη, μπαίνουν στο σφαγείο, μπαίνουν στο παζάρι, κύριε Σιωμόπουλε. Δεν θα θυμάται μετά τι έχετε πει ο κύριος Σανάκης, είναι πολλά. Θυμάται πολύ καλά, θυμάται πάρα πολύ καλά. Μπαίνει στο παζάρι, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο παζάρι για τη μοιρασιά στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου βεβαίως δεν θέλουν να χαλάσουν το χατήρι της Τουρκίας, προκειμένου να την κρατήσουν σε αυτό το δυτικό στρατό.